Όταν έρχεται 20 κάτι του μήνα, λέμε πότε να έρθει 30. Αυτή είναι η πραγματικότητα για το μέσο Έλληνα πολίτη, καθώς η ακρίβεια και τα πάγια έξοδα ροκανίζουν το εισόδημα των νοικοκυριών. Τα οποία δαπανά το κάθε νοικοκυριό, ιδίως είναι σε τρία πράγματα. Το ένα είναι οι άνθρωποι που στη μεγάλη πλειοψηφία έχουν ή ενίκιο ή δάνειο. Το ένα είναι αυτό το σημαντικό. Είναι ανελαστικές δαπάνες αυτές. Το δεύτερο είναι η ηλεκτρική ενέργεια που και αυτό τον μήνα για άλλη μια φορά αυξήθηκε μεσοσταθμικά 14%, τον προηγούμενο μήνα μεσοσταθμικά 45%. Και το τρίτο, το οποίο είναι το ανελαστικό έξοδο, είναι η τροφή και τα είδη πρώτης ανάγκης. Από την έρευνα την οποία έχουμε κάνει τόσο εμείς, όσο και η ΓΕΣΕΒΕ, το ΙΜΕ της ΓΕΣΕΒΕ, το Ινστιτούτο δηλαδή της ΓΕΣΕΒΕ, μας βλέπουμε ότι τα χρήματα φτάνουν μόνο για τα απαραίτητα, ο μισθός, για από 16 έως 19 ημέρες τον μήνα. Αυτό φαίνεται ότι δεν υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα. Τώρα για διακοπές ούτε λόγος για το 50% περίπου των Ελλήνων. Και μέσα σε αυτά δεν θέλω να βάλουμε και πλέον και τις διακοπές, γιατί αυτό πλέον έχει γίνει είδος πολυτελείας για πάνω από το 55% των εργαζομένων. Εάν έχουν χωριά ή έχουν ένα σπίτι ή έχουν τους γονείς στην επαρχία ή στα νησιά, στην περιφέρεια, ή έχουν κάποιον που να τους περιμένει και να τους διαθέτει το σπίτι, θα πάνε να κάνουν έστω μια εβδομάδα διακοπές στην εξοχική κατοικία ή στο πατρογονικό τους σπίτι.